κύριο Παπακώστα, έστω όπως είπαμε και αν αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα και τον καθυστερήσαμε 10 λεπτά για να βγούμε στον αέρα. Ελπίζω όμως να μας ακούει και θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε πάντα, μεταφέροντας και χαρμόσυνες ειδήσεις εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Καλό απόγευμα, κύριε Παπακώστα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη. Αυτά είναι στο πρόγραμμα. Πάντοτε τα περιμένουμε. Πάντα τα περιμένουμε και πάντα γίνονται όταν έχεις προσδοκία και χαρά να κάνεις μια εξαιρετική συζήτηση. Και πρέπει να πω, και νομίζω ότι και ο κόσμος μας ακούει το καταλαβαίνει, γιατί πλέον σας νιώθουμε οικία εδώ στον Πρίσμα. Και λόγω βεβαίως της καταγωγής σας από την Άρτα, από την Ήπειρο, αλλά επειδή πάντα μας τιμάτε με την ευγένειά σας και με την παρουσία σας για να ανοίγουμε κύκλους συζήτησης που νομίζω ότι παράγουν σκέψη και μας αφήνουν έτσι ένα αποτύπωμα ευχάριστο. Μια αίσθηση ευχάριστη. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κουνιάκη. Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή να μιλώ μαζί σας και να έρχομαι σε επαφή με το κοινό το οποίο μας ακούει, που κατά κανόνα είναι από την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Βεβαίως. Χαίρομαι για αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι συμμετέχω λίγο στην ενημέρωσή του. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, πολλές φορές καταγράφοντας μία επικαιρότητα, χρειαζόμαστε και μία δεύτερη ανάγνωση και από τους ανθρώπους όπου έχουν. Μάλλον από τους πνευματικούς ανθρώπους, χρειαζόμαστε μία δεύτερη ανάγνωση για να μπορούμε να περνάμε και κάποια μηνύματα ελπίδας και να κάνουμε έτσι και αυτές τις αναφορές. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω από τα ευχάριστα. Το είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής μου. Έχετε κάνει μία τιμή, γιατί έχετε την επόμενη εβδομάδα, νομίζω το επόμενο Σάββατο, έτσι δεν είναι, παρουσιάζεται αυτό το. Μάλλον πείτε τα εσείς, κύριε Παπακώστα, για να μην κάνω εγώ λάθος. Απλά να πω στους φίλους μας ότι έχω την τιμή να συντονίζω όλη αυτή την εκδήλωση δημοσιογραφικά και σας ευχαριστώ και δημόσια που με εμπιστευτήκατε και που θέλατε σε αυτή τη βραδιά της παρουσίασης του βιβλίου σας να είμαι στην πανέμορφη Άρτα και να συντονίζω. Κύριε Κουνιάκη, γνωριζόμαστε χρόνια και ο καθένας και εσείς και εγώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά σε ποιον και με ποιον απευθυνόμαστε. Ως εκ τούτου λοιπόν γνωρίζω πάρα πολύ καλά και την ευρύτητα του πνεύματος που έχετε, αλλά και τη δυνατότητα να συντονίσετε όχι μόνο αυτή τη δική μου, αλλά οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Σας λέω λοιπόν επί του προκειμένου ότι θα παρουσιάσουμε στην Άρτα, στην αίθουσα του Μακρυγιάννη, το βιβλίο «Το Μακεδονικό Ζήτημα», από το έπος του Μακεδονικού Αγώνα στη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ένα έργο επίκαιρο, πάρα πολύ μεγάλο, είναι 520 περίπου σελίδες μεγάλου μεγέθους, που αποτελεί μία έρευνα από την περίοδο που ξεκινά για πρώτη φορά το μακεδονικό ζήτημα μέχρι την, ας το πω έτσι σε εισαγωγικά, δεν ισχύει, αλλά θα το πω, στην τελική μορφή που πήρε, χωρίς να είναι ουσιαστικά το τέλος η μορφή αυτή, γιατί αν παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα θα δούμε ότι επίκυνται και άλλες σοβαρότατες αλλαγές στην συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα είχα την ευτυχία να δεχτώ εξαιρετικές κριτικές. Μάλιστα πριν από λίγη ώρα με πήρε τηλέφωνο ένας εξαιρετικός κύριος Θήτας από το Διάστιχο, που είναι το μεγαλύτερο site στην παρουσίαση βιβλίων, και μου εξέφρασε την ευαρέσκειά του για το βιβλίο και την επιθυμία να δημοσιευθεί μία από τις εισηγήσεις ως προμετωπίδα στην ιστοσελίδα τους, η οποία βέβαια ενημερώνει την Ελλάδα και τον κόσμο για όλα αυτά τα θέματα. Άρα μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι είμαστε σε καλό δρόμο απλά και περιμένουμε την εξέλιξη και την παρουσία του κόσμου στις παρουσιάσεις που θα κάνουμε. Οι οποίες είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές, αυτό ήθελα να πω, διότι μέσα σε αυτές τις 514 σελίδες που είναι το βιβλίο, γιατί έχουμε κάνει και πριν βγούμε στον αέρα και την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ στον Πρίσμα, υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν περιγραφές, υπάρχουν τοπονύμια. Αρχιακό υλικό πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Και έχω την εντύπωση δηλαδή. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πείτε μου, ότι για τους φίλους που μας ακούν, όχι μόνο από την Άρτα, αλλά από την ευρύτερη περιοχή, από την Ήπειρο, από την Λευκάδα, από το Αγρίνιο, από όπου φτάνει το σήμα μας, είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε μέσα από την ιστορική έρευνα να μάθουμε για την ιστορία ενός ζητήματος. Όπου, κακά τα ψέματα, κύριε Παπακώστα, βγήκαμε στους δρόμους, φωνάξαμε, ίσως έχει γίνει και πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματος. Θα πρέπει να ξέρουμε όλη την ιστορία. Μα αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος. Κύριε Κουνιάκη, ξέρετε, γιατί το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Εγώ ήμουνα και εξακολουθώ να παραμένω δάσκαλος. Ναι.
Μπορεί να μην διδάσκω πλέον σε ένα λύκειο, όπως ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, αλλά εξακολουθώ μέσα από τις διαλέξεις που κάνω σε όλη την Ελλάδα και όπου με καλούν, να προσπαθώ να φωτίσω σελίδες της νεότερης ιστορίας Ελλάδος, πολιτικές, στρατιωτικές, κοινωνικές κλπ, έτσι ώστε να καλύπτω τις πνευματικές αναζητήσεις των ανθρώπων που απευθύνονται σε μένα σαν μια μορφή βοήθειας για να κατανοήσουν πράγματα τα οποία δεν κατανοούν. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι ποτέ σε καμία απολύτως περίπτωση δεν επεδίωξα να δημιουργήσω εντυπώσεις γύρω από τα βιβλία που γράφω ή από μένα. Δεν με αντιπροσωπεύει καθόλου μια τέτοια αντίληψη. Εκείνο που προσπάθησα είναι να κάνω ένα βιβλίο το οποίο να αντέχει στο χρόνο. Που σημαίνει ότι θα ήθελα ένα βιβλίο το οποίο να είναι σημείο αναφοράς και να είναι βέβαιος κάποιος ότι δεν προσπάθησα ούτε προπαγάνδα να κάνω, ούτε να πάρω του εμνός ή του άλλου το μέρος, ή πολύ περισσότερο να καταδικάσω και να αρχίσω να εκθέτω πρόσωπα, καταστάσεις και πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ως πνευματικός άνθρωπος προσπάθησα και προσπαθώ πάντοτε να δώσω εκείνο το οποίο θα φωτίσει στιγμές της ιστορίας, του παρελθόντος, της χώρας μας, που με ενδιαφέρει και που είναι το αντικείμενό μου. Πολιτική και διπλωματία στη νεότερη Ελλάδα, σε όλες τις φάσεις που η έρευνα με οδηγεί. Αυτό ακριβώς επεδίωξα να κάνω, αυτό κάνω και στο καινούργιο βιβλίο. Το οποίο σημειωτέων, γιατί πρέπει να είμαι και ακριβής, είναι μια συνεργασία την οποία, η οποία είχε αρχίσει πριν από 30 περίπου χρόνια, όταν είχε βγει μια τετράτομη εγκυκλοπαίδεια που αφορούσε το μακεδονικό ζήτημα τότε ως μακεδονικός αγώνας. Αυτό λοιπόν μετασχηματίστηκε εξ ολοκλήρου, το μεγαλύτερο μέρος το ξανάγραψα από την αρχή, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις συνθήκες και τις πνευματικές αναζητήσεις των ανθρώπων της εποχής μας. Και ένα μέρος από αυτό έχει γράψει ο διαπρεπής καθηγητής της νεότερης ιστορίας της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, δηλαδή την περίοδο από το 1908 μέχρι το 1990, όταν ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος η πρώην Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία παραθέτουμε στο βιβλίο είχαν τον αυστηρότατο έλεγχο πρώτα-πρώτα των μακεδονικών οργανώσεων, οι οποίες πλαισίωσαν την όλη προσπάθεια. Μάλιστα. Και οι οποίες διαπίστωσαν ότι πρώτα-πρώτα δεν εμπνέουμε σε καμία απολύτως περίπτωση, δεν προσπαθούμε να καλύψουμε ούτε με εθνικιστικές αναφορές, ούτε με φανατισμούς, ούτε με μεγαλόστομες εκφράσεις, οι οποίες δεν είναι και του πνεύματός μας. Έτσι λοιπόν δίνω ένα βιβλίο απόλυτης έρευνας στο κοινό και ελπίζω ότι θα εκτιμήσει αυτή την πολύχρονη προσπάθεια την οποία κατέβαλα. Και αυτό είναι νομίζω που το κάνει ξεχωριστό και που το εισπράτεται και, και στις παρουσιάσεις, στον κύκλο παρουσιάσεων που κάνετε, διότι και ως δάσκαλος σέβεστε, όπως είπαμε, όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα της εποχής και είστε ιδιαίτερα προσιλωμένος, κάτι που επανελάβατε και εσείς, στην αυθεντική ιστορική μνήμη. Και νομίζω, όπως διαβάζω και στα σχόλια από τους φίλους σας, ότι όποιος διαβάσει όλη αυτή την ιστορία θα φορτιστεί και συναισθηματικά, γιατί μπορεί, και για τους νεότερους το λέω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, κύριε Παπακώστα, πολύ δεν γνωρίζουμε πολλές φορές αυτές τις ιστορικές αναφορές και νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται και καλύτερη δουλειά και στα σχολεία. Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο της γνώσης της ιστορίας ή αν θα έπρεπε τέτοια συγγράμματα να παρουσιάζονται και στα σχολεία. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι χρειάζεται όλοι να μάθουμε και να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Δεν είναι εύκολο, κύριε Κουνιάκη, ένα τέτοιο βιβλίο να βρει θέση μέσα σε ένα σχολείο ως διδακτική ενότητα. Κάποια τμήματα, ναι. Με τη διαφορά όμως ότι, ξέρετε, αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι υπάρχει μεγάλη άγνοια σε θέματα τα οποία αφορούν την ιστορία του τόπου. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος ο οποίος με όθησε να δώσω πλέον όλες μου τις δυνάμεις στη διάδοση της ιστορικής γνώσης που αφορά το λαό μας. Ξεκινώντας από το αναρχικός πολιτευόμενοι,
Ναι. Ακολουθώντας τις μέρες αντίστασης που αφορά την εθνική αντίσταση στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, στην Ήπειρο, ακολούθως με το, τον Καποδίστρια, συνεχίζοντας με το Μακεδονικό και καταλήγοντας σε δύο βιβλία τα οποία επίκειται από τη Μοναρχία στον Κοινοβουλευτισμό, που είναι η πρώτη φορά που το αναφέρω, αλλά είναι ήδη στην τελική του επεξεργασία. Mm-hmm. Και αυτός ο άγνωστος Καποδίστριας, δηλαδή είναι πτυχές της προσωπικότητας του Καποδίστρια, μόνο όμως μέσα από επιστολές και αρχαιακό υλικό. Έτσι ώστε να αποκαλυφθεί πια αυτή η τεράστια προσωπικότητα μέσα από αυτά που φαίνονται από τα έργα και τις ημέρες του, όπως περιγράφονται στις επιστολές στον πατέρα του, σε επιστολές στους φίλους του, επιστολές σε πρόσωπα της πολιτικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γιατί ακριβώς ξέρω ότι οι αναγνώστες και ο λαός μας γενικά διψάει για την αλήθεια, αλλά δεν ξέρει πού να τη βρει. Δεν ξέρει πού να τη βρει και νομίζω ότι πολλές φορές αυτές οι ιστορικές αναφορές έχουν γίνει και καπηλεία προεκλογικών συνθημάτων και σλόγγαν. Βεβαίως, κύριε Κουνιάκη. Αυτό ακριβώς εκτιμώ σε εσάς, ότι το παρακολουθείτε και δίνετε το πραγματικό στίγμα όπως υπάρχει. Ναι, όντως γίνεται καπηλεία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Γι' αυτόν ακριβώς δεν είναι εύκολο να προσεγγίσουμε ένα πρόσωπο ή ένα γεγονός χωρίς να υπάρχουν δεύτερες, τρίτες, πέμπτες σκέψεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εκείνο το οποίο εμένα με ενδιέφερε είναι να επιστρατεύσω και να χρησιμοποιήσω όλο ανεξαιρέτως το αρχιακό υλικό, το οποίο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό προσπαθώ, δηλαδή ως μέθοδο έρευνας, να το διοχετεύσω και στα σχολεία. Ήδη την εβδομάδα που πέρασε, σε λύκειο του Χαλανδρίου, στην τρίτη λυκείου, μίλησα για τον τρόπο επεξεργασίας των πηγών προκειμένου να διαμορφωθεί το ιστορικό γίγνεσθε. Ο ενθουσιασμός που είδα από τα παιδιά και από τους καθηγητές, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Γι' αυτό ήδη δεσμεύτηκα να πάω κι άλλες δύο φορές, ναι, έτσι ώστε να μπορέσω να ολοκληρώσω αυτό το πράγμα. Που σημαίνει ότι υπάρχει ζήλος, υπάρχει ενδιαφέρον. Θέλει ο κόσμος να μάθει. Και σας λέω κάτι παρεπιπτόντος. Όταν έκανα τις διαλέξεις, τον κύκλο διαλέξεων με την επωνυμία «Αναρχικός πολιτευόμενη», ήταν 12 στη σειρά. Ξέρετε ότι στους Τρακομακεδόνες υπήρχαν βραδιές όπου ο κόσμος κάθονταν στο πάτωμα και δεν σηκώνονταν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, 60, 70, ακόμη και 80 ετών, και νεαρά παιδιά, και δεν έφευγαν. Γιατί? Διότι τους ενδιέφερε να μάθουν πράγματα τα οποία δεν ήταν εύκολο να τα δουν από αλλού. Σωστά. Άρα λοιπόν πιστεύω ολοκληρωτικά ότι έχουμε χρέος ως πνευματικοί άνθρωποι, ως ερευνητές, να ερχόμαστε σε επαφή με τον βασικό παράγοντα στον οποίο απευθυνόμαστε και που είναι ο απλός πολίτης, ο οποίος διψάει να μάθει και δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει. Του δίνουμε αυτή την ευκαιρία και ελπίζουμε ότι και εκείνος θα ανοίξει την καρδιά και τη διάθεσή του να μας δεχτεί. Θυμάμαι στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει και έχω την εντύπωση ότι αυτός ο κύκλος θα επαναληφθεί και την επόμενη εβδομάδα στην Άρτα. Δεν ξέρω αν είσαι σε θέση να ανακοινώσετε κάποια περισσότερα πράγματα. Θα δοθούν και οι προσκλήσεις, υποθέτω. Εξάλλου θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και την επόμενη εβδομάδα γι' αυτό. Ξέρετε, επανέρχομαι πάλι σε κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει. Όλο αυτό το θέμα, κύριε Παπακώστα, μέχρι το 1990 δεν... Ναι. Το είχαμε υποτιμήσει με την έννοια ότι κάποια στιγμή με τη διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας τέθηκε το δίλημα αν θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα Σκόπια σε ένα ανεξάρτητο κράτος και εκεί μπήκε στην ατζέντα την πολιτική και η ιστορική του καταβολή. Γιατί δεν το γνωρίζαμε προγενέστερα, ναι, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, από το 1944 όταν ο Τίτο δημιούργησε τη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας και μετά, το θέμα ήταν υπαρκτό. Ναι. Αρκεί να σας πω ότι σε συζήτηση που είχα σαν φοιτητής τότε με τον Μανώλη Ανδρόνικο, είχε πει χαρακτηριστικά: αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι αφελείς πολιτικοί δικοί μας είναι ότι έχουμε μία ανάρκη στα πλευρά της χώρας μας. Δηλαδή την ανακήρυξη χώρας λαϊκής δημοκρατίας με το όνομα Μακεδονία.
Αργά ή γρήγορα αυτό θα σκάσει και θα μας δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Ξέρετε κάτι, η δημιουργία της δημοκρατίας αυτής έγινε ενώ η χώρα βρίσκονταν μέσα σε δεινή κατάσταση. Το 1944 βρίσκεται ακόμη υπό γερμανική κατοχή. Και μην ξεχνάτε ότι μέχρι το 1949 η χώρα βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα αναμειγνύεται και σε υπερπόντιες εκστρατείες στην Κορέα μέχρι το 1952, ενώ η κατάσταση μέχρι το 1960 είναι πραγματικά τρισάθλια για τη χώρα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος φεύγει για το εξωτερικό στη μετανάστευση, ο αναλφαβητισμός είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο, η δυσκολία επιβίωσης του λαού είναι εξαιρετική και η εκάστοτε κυβέρνηση θεωρούσε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μας αφορά, γιατί δεν είχε επίγνωση. Και δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι να γνωρίζουν και να μπορούν να οραματιστούν την αρνητική πλευρά αυτής της εξέλιξης. Πολύ πνευματικοί άνθρωποι το είχαν δει. Ο Καραμαλής το γνώριζε πάρα πολύ καλά. Όταν το θέμα της πρώην σοσιαλιστικής δημοκρατίας κατέληξε στην ανεξαρτησία και στη δημιουργία δημοκρατίας, δεν θα είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα αν στην προκειμένη περίπτωση η επωνυμία ήταν Σλάβο-Μακεδονία ή αν ήταν όνομα το οποίο δεν περιελάμβανε τον όρο. Δεν αρνείται η Ελλάδα τη δημιουργία μιας χώρας όταν κυρίως προέρχεται από διάλυση ενός μεγαλύτερου κράτους. Ναι. Δημιουργήθηκαν 6-7 διαφορετικά κράτη. Άρα η Ελλάδα δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα με τη δημιουργία. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη στιγμή κατά την οποία μιλάει για δημοκρατία της Μακεδονίας, ναι, και αυτή ακριβώς την διεθνοποιεί, την φέρνει στον ΟΗΕ και αποκτά ερίσματα εκεί πάρα πολύ σημαντικά. Ξέρετε, η περίοδος αυτή ήταν και εκείνη η οποία με δυσκόλεψε περισσότερο, γιατί έπρεπε να αναζητήσω όλο το αρχαιακό υλικό που υπάρχει, είτε από το Υπουργείο των Εξωτερικών, είτε από τους διεθνείς οργανισμούς. Και ξέρετε, κύριε Κουνιάκη, ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο γεγονός. Ναι. Αυτό που γράφουμε στην περίπτωση δεν είναι ακριβώς ιστορία, αλλά είναι η ακριβής παράθεση των γεγονότων σε όλη τους την έκταση. Γιατί για να γίνει ένα γεγονός ιστορικό πρέπει να παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να παγιωθούν καταστάσεις, πρέπει να ανοίξουν τα αρχεία, πρέπει να μπορεί να είναι αντικείμενα έρευνας για να μπορέσουμε να δούμε τι ήταν εκείνο το οποίο οδήγησε επί του προκειμένου την ελληνική κυβέρνηση να αποδεχτεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα την υπογραφή μιας συνθήκης η οποία θα δέσμευε μελλοντικά τη χώρα. Και σας λέω χαρακτηριστικά τούτο. Στις 17 Ιανουαρίου του 2018, ναι, συνήρθε στην Νέα Υόρκη η Επιτροπή για την Επίλυση του Ζητήματος. Από τη μια μεριά ήταν ο Μάθιου Νίμιτς, από την άλλη ο αντιπρόσωπος Ελλάδος Βασιλάκης και από την τρίτο μέλος ήταν ο αντιπρόσωπος της ΦΥΡΟΜ, ας το πούμε έτσι. Ναι. Τους έδωσε ένα φάκελο στο οποίο περιλαμβάνονταν 5 διαφορετικές εκδοχές του ονόματος το οποίο θα δίδονταν στο νέο κράτος. Σε όλες ανεξαιρέτως τις εκδοχές, εκείνο που έπαιζε είναι ο επιθετικός προσδιορισμός. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση το ουσιαστικό. Το όνομα ήταν Μακεδονία. Εξορισμού. Και αυτό βέβαια και το γεγονός ότι υπογράφηκε και το δήλωσαν οι Αμερικανοί ότι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βουδαπέστη το Μάιο θα λυθεί οριστικά το ζήτημα. Γνώριζαν πάρα πολύ καλά την πορεία των πραγμάτων. Και οι διαπραγματεύσεις οι οποίες έγιναν ήταν εξαπαλώνων ήχων. Δεν ήταν για να μελετήσουν βαθιά θέματα, διότι αυτά, όπως και να έχει το ζήτημα, είχαν λυθεί ή επιβάλλονταν άνωθεν. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν με κάθε τρόπο την υπογραφή της συνθήκης για να λυθεί οριστικά το θέμα αυτό που θα έκλεινε το δρόμο
της Ρωσίας προς τα Δυτικά Βαλκάνια, ναι, που κάτι βέβαια το οποίο σε καμία περίπτωση δεν το ευνοούσε. Έτσι λοιπόν η συμφωνία υπογράφηκε και λεπτομέρειες θα μου επιτρέψετε να πω ότι ούτε εγώ μπορώ να ξέρω ακριβώς, αλλά ούτε και κάποιος ιστορικός ο οποίος ασχολείται με το θέμα. Διότι όλοι εξετάζουμε τους όρους της συμφωνίας των Πρεσπών, όλοι εξετάζουμε το τι έγινε, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχει παρελθεί ο αναγκαίος χρόνος για να μπορέσουμε να εξετάσουμε σε βάθος τα γεγονότα και να δώσουμε πιστικές απαντήσεις. Μάλιστα. Μέσα σε όλο αυτό... Παρέχουμε λοιπόν... Ναι, πείτε μου. Θέλω λίγο, επειδή μου ήρθε τώρα, είναι και ένα ερώτημα της Νίκης. Περιμένατε αυτή την εξέλιξη, την αρνητική, από την πλευρά, για παράδειγμα, της Γαλλίας, η οποία μπλόκαρε την ενταξιακή διαπραγμάτευση των Σκοπίων. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν ο Υπουργός, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση συζητούσε για όλα αυτά τα ζητήματα, mm-hmm, σκέφτηκε ότι μπορεί κάποιοι να έχουν μια άλλη άποψη αναφορικά με την ευρωπαϊκή, μιλάμε, προοπτική, ή το χαρτί της ένταξης του ΝΑΤΟ είναι πιο ισχυρό και ικανοποιεί τη γεωπολιτική σκακέρα, κύριε Παπακώστα, τη δεδομένη χρονική στιγμή? Κοιτάξτε, κύριε Κουνιάκη, προσωπικά εγώ σε μια δημοσίευση, παίρνοντας ένα μεγάλο ρίσκο, είπα ότι ήταν μια εξαιρετικά πρόχειρη συμφωνία, η οποία καθημερινά, της οποίας καθημερινά κομμάτια κόβονται μέσα από τους λόγους επιφανών προσώπων. Για παράδειγμα, διάβασα πριν από λίγο ότι ο πρόεδρος, απευθυνόμενος σε αξιωματικούς, είπε θέματα, έφυξε θέματα τα οποία αφορούν την πλήρη επιβεβαίωση και κύρωση της συνθήκης, της συμφωνίας αυτής, διότι αν, λέει, δεν επιβεβαιωθεί ότι οι όροι του συντάγματος έχουν μεταβληθεί και ότι εφαρμόζονται, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν είναι δυνατόν η ελληνική πλευρά να εγκρίνει και να αποδεχθεί πλήρως τη συμφωνία. Υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι διαφώνησαν και πάρα πολλοί οι οποίοι πίστεψαν ότι η συμφωνία αυτή ήταν αποτέλεσμα πιέσεων. Δεν μου φαίνεται λοιπόν καθόλου παράξενο αν λάβουμε υπόψη και την πλήρη αντίθεση η οποία υπάρχει ανάμεσα στην εξωτερική πολιτική των Αμερικανών και των Γάλλων, ότι ένα τέτοιο πράγμα θα μπορούσε η Γαλλία για χίλιους λόγους να το μπλοκάρει, ας το πω έτσι απλοϊκά. Γιατί? Διότι δεν λύνονταν βασικά προβλήματα με την αναγνώριση ή με τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Βόρεια Μακεδονία, ας το πούμε έτσι. Υπήρχαν προβλήματα άλλα. Ικανοποιήθηκε μεν η απέτηση του ΝΑΤΟ να ενσωματωθεί η Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο της, αλλά σε καμία απολύτως περίπτωση αυτό δεν αποτελούσε και πρόκριμα για να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο κι αν οι Αμερικανοί πιέζουν για να γίνει τους Ευρωπαίους να αποδεχτούν εκόντες άκοντες την θέση αυτή. Ναι, περίμενα ότι κάποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα διαφωνήσει και τελικά θα καθυστερήσει για 2, 3, 4, 5 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Μάλιστα. Η έκταση θα πάρει, βέβαια, δεν μπορώ να το ξέρω ακόμα. Ναι, και θα ήθελα έτσι λίγο να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση με μία έτσι εκτίμηση. Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε αχαρτογράφητα χαρτιά, νερά η συμφωνία? Δηλαδή... Όχι, δεν πιστεύω τέτοιο πράγμα. Υπάρχει βάση ουσιαστική για να μπορεί να γίνει η συμφωνία και να μπορεί να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία και η μελλοντική συνεργασία να είναι πραγματικά ουσιαστική. Αυτό φαίνεται βέβαια από τις ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αρκεί, κύριε Κουνιάκη, να λάβετε υπόψη σας ότι το ελληνικό κράτος ανέλαβε να οργανώσει την αστυνομία, το στρατό, τις δυνάμεις ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, όπως επίσης και να ελέγχει όλο τον εναέριο χώρο. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι το 65% των επενδύσεων που έχουν γίνει στη Βόρεια Μακεδονία έχει ελληνική προέλευση και ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος
των κατοίκων της χώρας αυτής βρίσκεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του έτους στην Ελλάδα. Εδώ είναι που θα εγκατασταθεί, εδώ ψωνίζει, εδώ κάνει διακοπές. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχει η δυνατότητα να επιληθεί το πρόβλημα. Βέβαια, προσκρούμε στο θέμα του ονόματος. Μάλιστα. Ένα. Και στο θέμα της γλώσσας που είναι κυρίαρχο. Γιατί? Διότι όταν, για παράδειγμα, μιλάνε για μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα, οτιδήποτε και αν θελήσουμε να πούμε, υπονομεύεται από την αιμονή αυτή που έχουν. Διότι η συμφωνία μιλάει για ηθαγένεια, ενώ εκείνοι προβάλλουν διεθνώς την έννοια της εθνότητας. Και αυτό είναι κάτι που η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση να το δεχτεί. Μάλιστα. Είναι καθορισμένο. Ούτε οι Έλληνες μπορούν να το δεχτούν η ύπαρξη μακεδονικής εθνότητας, διότι ξέρουμε, κύριε Κουνιάκη, μετά από την έρευνα που έχει γίνει το 1992, ότι η χώρα αυτή αποτελείται περίπου από 25% Αλβανούς, 10 με 12% Σέρβους, άλλους τόσους Βουλγάρους, 10 με 15% 200.000 ανέφεραν αλβανικές έρευνες ότι είναι το ελληνικό στοιχείο εκεί. Πάρα πολλοί Ρωμά και άλλοι οι οποίοι προέρχονται από την περιοχή της ευρύτερης Μακεδονίας. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση ότι είναι δυνατόν ποτέ να έχουμε ενιαία εθνότητα από 4-5 διαφορετικές φυλές που η κάθε μία διατηρεί τα εθνολογικά της και γλωσσικά της χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Διότι και οι Αλβανοί στην περιοχή αυτή αλβανικά μιλούν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πρόβλημα που θα πάρει αρκετό χρόνο για να επιληθεί. Τι εξέλιξη θα έχει, κανένας απολύτως δεν μπορεί να το ξέρει. Θεωρώ όμως ότι η πολιτική πάντοτε έχει τη δυνατότητα να βρίσκει λύσεις. Και εδώ πρέπει να θυμίσω αυτόν που πρώτος συζήτησε το μακεδονικό, το Χαρίλαο Τρικούπη, στα 1867, ο οποίος είπε ότι δεν μας χρειάζεται στρατός για να λύσουμε εθνικά προβλήματα. Διπλωματία μας χρειάζεται. Εφόσον λοιπόν η ελληνική διπλωματία ακολουθήσει το δρόμο που απαιτείται, πιστεύω ότι το πρόβλημα θα μπορέσουμε να το λύσουμε, έστω και αν αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Κύριε Παπακώστα, βάζουμε μια νοτελεία. Θα έχουμε τη δυνατότητα βέβαια όλα αυτά να τα συζητήσουμε και στην παρουσίαση του βιβλίου σας στην Άρτα το επόμενο Βεβαίως Σάββατο. Και είναι μεγάλη μου χαρά. Αισθάνομαι πραγματικά πολύ ευτυχής. Είχα μια αγωνία γενικότερα, αλλά από τη στιγμή που μιλήσαμε μαζί και βρήκα τόση ανταπόκριση, ειλικρινά περιμένω με κάθε τρόπο τη μέρα που θα είμαστε στο Μακρυγιάννη για να παρουσιάσουμε το βιβλίο. Εγώ θα έχω το λιγότερο λόγο, εγώ θα έχω το εκπαιδευτικό λόγο, αλλά θα είναι μεγάλη μου χαρά και ευθύνη, γιατί θα έχετε πάντα φροντίζετε στις παρουσιάσεις σας να έχετε εκλεκτό πάνελ, εκλεκτούς καλεσμένους, όπου νομίζω ότι δεν την χάνει συχνά στην περιφέρεια να έχουμε τέτοιες συζητήσεις, με την έννοια ότι είναι δυνατότητα μεγαλύτερη στα μεγάλα αστικά κέντρα να παρακολουθούν οι συμπολίτες μας που είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα ζητήματα τέτοιους κύκλους συζήτησης. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικός και ο ρόλος ενός δημόσιου βήματος, όπως είναι εδώ ένα ραδιόφωνο, για να συζητάμε, να προβληματιζόμαστε, για να ανοίγουμε έτσι κύκλους ιστορικούς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άλλωστε, εγώ είμαι και άνθρωπος του ραδιοφώνου από πάρα πολλά χρόνια. Που σημαίνει ότι η εμπειρία μου και η αγάπη που έχω για το μέσον είναι πραγματικά ιδιαίτερα σημαντική. Αυτό άλλωστε που είπατε προηγουμένως για τα πρόσωπα, ναι, γιατί όταν την πρώτη του μηνός παρουσιάσαμε στην Παλαιά Βουλή το μακεδονικό ζήτημα, υπήρχε ένας απίστευτος αριθμός ατόμων, πολύ πανεπιστημιακοί, πολύ ακαδημαϊκοί, άνθρωποι οι οποίοι με τίμησαν και πιστεύω ότι δεν απογοητεύτηκαν από εκείνο που είδαν. Ελπίζω ότι αντίστοιχο θα έχουμε
και στην παρουσίαση που θα κάνουμε στην Άρτα και ενδεχομένως αργότερα στην Πρέβεζα. Βεβαιότατα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ με σας νιώθω πάρα πολύ οικεία και πιστεύω ότι θα είμαστε πάντοτε σε συνεργασία. Πάντα. Για να δίνουμε στον κόσμο ό,τι καλύτερο μπορεί να θέλει. Θα το κάνουμε με χαρά και πάντα να ξέρετε ότι εδώ το βήμα μας είναι φιλόξενο και θέλουμε βεβαίως να ακούμε την κατάρτισή σας, τις γνώσεις σας και βεβαίως να μοιραζόμαστε και την ευγένειά σας. Δεν σας γνωρίζω προσωπικά, θα συναντηθούμε αύριο, να το πω και στους φίλους, αλλά πραγματικά νιώθω οικία γιατί πάντα με τιμάτε με την παρουσία σας και ως οικοδεσπότης αυτού του μαγκαζίνου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπακώστα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κουνιάκη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Γεια χαρά.